Και νομίζω ότι μέσα σε αυτή την κρίση ήρθε η ώρα αυτή την αντίληψή μας, και βάζω, υποβάλλω σε αυτή την, σε αυτή τη δοκιμασία πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, πρέπει να την αλλάξουμε. Πρέπει να την αλλάξουμε για να δούμε με νέο μάτι και με νέο τρόπο την προσπάθειά μας. Δύο λόγια θα πω για το περιεχόμενο μιας προσπάθειας ως κατάθεση κυρίως ορισμένων πραγμάτων. Για την κρίση. Βεβαίως υπάρχουν πολλά προβλήματα εδώ, πάρα πολλά που πρέπει να συζητηθούν και ανεπάρκειες, αλλά νομίζω ότι υπήρξαν φωνές από όλους τους χώρους αριστεράς, αρκετά διεσδυτικές, οι οποίες έγιναν διαπίστωσαν ορισμένες εξελίξεις. Αλλά η αδυναμία να συζητάμε και να ακούμε ο ένας τον άλλον δεν επέτρεψαν αυτά τα γόνιμα στοιχεία να γενικευθούν. Να γιατί μας χρειάζεται και ο διάλογος. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα όμως η κρίση είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Πάρα πολύ προχωρημένο. Και για να μην μακρηγορώ, διότι πάρα πολλά είπαν χρήσιμα και πολύ σπουδαία και πολύτιμα ή προλαλήσαντες το διήμερο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κρίση αυτή δεν είναι πίσω μας, όπως θέλουν να μας πούν, αλλά μπροστά μας. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται μοχλός στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος διεθνώς, ο οποίος να μπορέσει να προσφέρει ειρηνική ή, εν πάση περιπτώσει, διέξοδο με ομαλούς όρους στον καπιταλισμό και την κρίση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέσα από αυτή την κρίση το πλανητικό σύστημα θα βγει με πολύ μεγάλες ανατροπές. Και εδώ πια τίθεται ένα καθήκον συνολικό για την αριστερά. Να μπορέσει η ανατροπή να είναι από τη δική της πλευρά, από τη δική της σκοπιά. Να είναι μια ανατροπή με ένα σύγχρονο προοδευτικό και σοσιαλιστικό ορίζοντα, ο οποίος θα είναι και βιώσιμος και θα έχει και προοπτική. Και πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για την ελληνική κρίση, την κρίση που διανύουμε, η οποία δεν βελτιώνονται τα πράγματα συν το χρόνο, παρόλο ότι μας λένε τώρα πέφτουν τα σπρέντα, ανεβαίνανε πριν και τα επιτόκια και αυτή, ξέρετε τη φιλολογία, δεν βγαίνει και μπαίνουμε σε ένα 2011 το οποίο θα είναι εφιαλτικός χρόνος, εφιαλτικός χρόνος, χρόνος πολύ μεγάλων αλλαγών και ανατροπών. Χρόνος που θα δούμε στο κοινωνικό πεδίο πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να τα διανοηθούμε ότι μπορούσαν να συμβεί, όπως δεν έχουμε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα από όσα έχουν γίνει. Επομένως, και από αυτή τη σκοπιά, το αίτημα της ανατροπής ξανατίθεται μπροστά στην αριστερά, σε όλη την αριστερά, σε όλες τις δυνάμεις της, σε όλες τις οργανώσεις της. Και επομένως σε αυτό το θέμα, τι ανατροπή, με ποιο περιεχόμενο και ποια κατεύθυνση οφείλουμε να συζητήσουμε, να απαντήσουμε και κυρίως να απαντήσουμε με όρους κοινωνίας, όχι εσωστρέφειας, αλλά με όρους κοινωνικούς, με όρους εργασιακούς, με όρους δηλαδή όπου θα μιλάνε οι εργαζόμενοι, θα μιλάνε η εργατική τάξη. Αυτά τα στρώματα που πιέζονται και εκμεταλλεύονται σήμερα. Είναι εκμεταλλευόμενα. Και εδώ μόνο μια κουβέντα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μονολεκτικά. Δεν θα κάνω τον κόπο. Είχα κάτι κείμενα για το ευρώ γράψει, τα οποία ήταν σε ανύποπτο χρόνο. Για το ευρώ. Πριν γίνει το ευρώ. Όπου στην ουσία, ως κατάθεση συζήτηση που είχαμε μέσα στο συνασπισμό τότε, έλεγα ότι το νόμισμα αυτό δεν πρόκειται να κρατήσει. Ότι το νόμισμα αυτό, με την πρώτη, όχι κρίση μεγάλη του καπιταλισμού, τότε βεβαίως ήταν απαγορευμένη η λέξη κρίση καπιταλισμού, ή ήταν απλώς μια ρητορική έκφραση που τη λέγαμε κρίση, 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 ώστε, όπως λέμε, λύκος, λύκος, και όταν ερχόταν ο λύκος, τότε δεν ξέραμε τι να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, το ευρώ, από τότε, η ανάλυση η οποία γινόταν από πολύ μεγάλα τμήματα του συνασπισμού,
φαίνονται ένα διέξοδη επιλογή. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύνολο ήταν μια επιλογή του κεφαλαίου η οποία γινόταν με αγοραίο τρόπο και η οποία ήταν ριζικά αντίθετη με τις απαιτήσεις και τις προοπτικές του κόσμου της εργασίας. Αυτά πολύ περισσότερο βεβαίως ισχύουν σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια Ευρώπη ενωμένη υπό την ηγεμονία του κεφαλαίου. Και αν υπάρξει μια τέτοια ενότητα, μια ευρωπαϊκή ενοποίηση υπό την ηγεμονία του κεφαλαίου, όπως έλεγε ο Γερολένιν, μόνο ως ακραία αντίδραση μπορεί να συμβεί. Ο Σαμίρ Αμίν το γράφει χρόνια, δεν ξέρω αν είναι σήμερα εδώ, την ώρα δηλαδή, είπε μια σωστή κουβέντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί και από Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου να γίνει μια προοδευτική και σοσιαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει χαρακτήρα πρέπει να ανατραπεί. Το ευρώ, με το ευρώ δεν μπορεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν αναφέρω μόνο στην Ελλάδα, δεν μπορεί με το ευρώ να οικοδομηθεί μια προοδευτική και σοσιαλιστική εναλλακτική λύση. Επομένως, ο αγώνας για πρόοδο και σοσιαλισμό με τους πιο σύγχρονους όρους και με μια αντικειμενική ανάλυση των πραγμάτων στη χώρα μας και στην Ευρώπη είναι αγώνα σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια και με το ευρώ όπως είναι κατασκευασμένο μέσα από τη λογική της ΟΝΕ. Χρέος. Ελέγχθησαν πάρα πολλά. Μία κουβέντα μονάχα. Νομίζω ότι η αριστερά οφείλει, βλέποντας όλες τις παραδόσεις που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα προοδευτικά και από το προοδευτικό και κομμουνιστικό κίνημα, αλλά και τις κρίσεις που αντιμετώπισε τις ανάλογες, οφείλει σήμερα να πει ευθέως ότι αμφισβητεί και δεν αναγνωρίζει το χρέος, το δημόσιο χρέος, ως χρέος του ελληνικού λαού. Αυτή τη θέση την έχω διατυπώσει και δεν είναι μία εύκολη ρητορική και για να φτάσω εκεί, προσωπικά τουλάχιστον, αξιοποίησα ένα θαυμάσιο βιβλίο που το συστήνω σε όλους, αν δεν το έχετε διαβάσει, περισσότεροι φαντάζομαι το έχετε διαβάσει, του Νίκου του Μπελογιάννη, το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα, όπου κάνει μια πολύ αναλυτική, εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση των τριών πτωχεύσεων που είχε η χώρα μας. Στόχευση του 1847, τη στόχευση του 1893 και τη στόχευση του 1932. Και εκεί θέτει το θέμα που το έθεσε το κομμουνιστικό κίνημα το 1932 για τη μη αναγνώριση του χρέους. Από το μη αναγνώριση του χρέους απορρέουν από εκεί και πέρα μια σειρά τακτικές και στρατηγικές που μπορεί να κάνει η αριστερά. Από το μη πληρωμή του καθ' ολοκληρία, από την επαναδιαπραγμάτευση και εφόσον δεν αποφέρει καρπούς να πάει στη στάση πληρωμών και σε πιο προωθημένες τοποθετήσεις ή από τη στάση πληρωμών να πάει στην επαναδιαπραγμάτευση και ούτω καθεξής. Εδώ υπάρχει ένα πεδίο συζήτησης. Αλλά όμως, ως αφετηριακή θέση, νομίζω ότι αυτή μπορεί να είναι μια θέση για το χώρο της αριστεράς συνολικά, η οποία θέση δεν είναι απλώς μια δημαγωγία, αλλά θέση επιβίωσης της χώρας και του ελληνικού λαού σε αυτή τη συγκυρία. Γιατί αυτό το χρέος, με ένα απλό τρόπο, δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Διότι αυτό το χρέος θα οδηγήσει όχι σε μια τρόικα για πάντα, μνημόνια για πάντα, για να το πω έτσι λίγο υπερβολικά, και επιλογές κατεδάφισης για πάντα. Μνημόνιο.
Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση καλή είναι η συμβολοποίηση του αγώνα που δίνουμε με το μνημόνιο και το μέτωπο που κάνουμε κατά του μνημόνιου, αλλά πρέπει να ξέρουμε, νομίζω, ότι πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Ο απλός αντιμνημονιακός αγώνας είναι ένας αγώνας κενός περιεχομένου. Μπορεί να τον διεξάγει οποιοδήποτε κόμμα, ακόμα και αστικό κόμμα, ακόμα και ένα κόμμα που θέλει ένα δεξιότερο μνημόνιο, χειρότερο μνημόνιο και πιο νεοφιλελεύθερο όπως της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, ο αντιμνημονιακός αγώνας, αν δεν συνοδεύεται με μια εναλλακτική απάντηση στο θέμα του χρέους, με μια εναλλακτική απάντηση στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, με μια εναλλακτική απάντηση στο θέμα των τραπεζών, με ένα εναλλακτικό σε τελευταία ανάλυση προοδευτικό πρόγραμμα και πρόγραμμα σοσιαλιστικής προοπτικής, είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν μας πάει καθόλου μακριά. Ένας αγώνας ο οποίος μπορεί να δοθεί από πολλούς, από πολλές δυνάμεις και όπως βλέπετε με μεγάλη ευκολία και από το σύνολο σχεδόν των υποψηφίων στην περιφέρεια. Όλοι είναι κατά του μνημονίου αυτή τη στιγμή. Επομένως, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να προσθέσουμε. Τελειώνω λέγοντας ότι βεβαίως είναι κι άλλα πολλά που πρέπει να πούμε, που μπορούσε να πει κανείς. Το είπα. Έκανα αναφορά. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε να προσθέσει, νομίζω, κανένας. Αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Θα ήθελα να κλείσω με αυτό που άκουσα και με το οποίο δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ότι ο καθένας, αφού λέει τις αλήθειες του, θα τις διατυπώσει και επομένως θα πει η ενότητα ή η κοινή δράση ή η παράταξη ή η συνεργασία που θέλουμε να κάνουμε είναι προγραμματική και άρα εφόσον είναι προγραμματική, ειδού το πρόγραμμά μου, και αν δεν συμπέφτουμε, δεν συμπίπτουμε, δεν πειράζει, συνεχίζουμε την ίδια πορεία. Λάθος, σύντροφοι. Εγώ καταθέτω απόψεις, καταθέτουν οι πάντες απόψεις, οργανώσεις, ανένταρες, σκέψεις. Αλλά η προσπάθεια για συνεργασία δεν είναι προαπαιτούμενο να γίνουν αποδεκτές αυτές οι απόψεις και αυτό το προγραμματικό σύνολο στο όνομα ότι αυτό είναι συνεκτικό, καθολικό, εμπεριστατωμένο, τεκμηριωμένο και ανοίγει δρόμους, διότι τότε ξεκινάμε μια συζήτηση με καλή θέληση και με ευχές, αλλά έχοντας εκ των προτέρων το τέλος της, ότι είναι άδος και αδιέξοδο. Καταθέτουμε τις απόψεις μας έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μπορεί και κάπου να μπάζουν και επομένως ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, να δεχτούμε και μια άλλη άποψη. Καταθέτουμε επίσης απόψεις μας έτοιμοι να δεχτούμε και συνθέσεις εκεί που μπορούν να υπάρξουν, αλλά και πιο μερικές συνεργασίες και συμπαρατάξεις που αφήνουν ίσως κάποια θέματα ανοιχτά προς ζήμωση, προς διαφοροποίηση και αντιπαράθεση γόνιμη. Επομένως, η κατάθεση της άποψης, αν δεν ξεκινάει από αυτή την αφετηρία και δεν έχει αυτή την προοπτική, νομίζω από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προσφέρει σε ένα κοινό αγώνα που σήμερα τον έχουμε ανάγκη όλοι όσο ποτέ. Γιατί μόνο αυτός ο κοινός αγώνας μπορεί να μας κάνει ακόμα περισσότερους και να ανοίξει νικηφόρους δρόμους. Σας ευχαριστώ.